Άντε, άστε και φεύγω, Κωνσταντίνος, στείλτο μου ένα. Θα γαλάσουμε το στείλτο, ρε. Δεν καλά εδώ, να εσκαλάσει, εσκαλάσει. Αμίγο, ρε, δίδυκο μαγιέ. Ω, Χούλιο. Σημάρκο. Παρακαλώ, έξτε και Σαμπάνια, ρε! Σαμπάνια! Φέρτε σαμπάνια! Φωνάξτε τον εδώ. Έλα τώρα, έλα τώρα. Thank you very much for everything. And... Tomorrow, καλό. It's the American way. Κάτσε και να μου... Όπα, συγγνώμη. It's the USA guy. Today. Tomorrow night. He's from India. That's from India. He's from India. Από εδώ, μισκό. Είμαι πολύ συγκινημένος για αυτό που έκαναμε σήμερα και εύχομαι ο Άρης να παραμείνει πάντα μεγάλος Άρης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η εποχή η ομάδα ήταν σε πολύ άσχημα ψυχολογική κατάσταση. Νομίζω ότι είναι μια αρχή για μια καινούργια πορεία του Άρη και πιστεύω ότι αρχή από σήμερα ο Άρης θα παίξει μεγάλο μπάσκετ. Προσωπικά τι κουράγιο σου δίνει για τη συνέχεια, προσωπικά. Κοίταξε, όχι εμένα, πιστεύω σε όλους που ασχολούνται με αυτή την ομάδα, για τον κόσμο, τη διοίκηση, όλους τους δίνει κουράγιο να συνεχίσουν. Γιατί η ομάδα αυτή έχει ιστορία και δεν πρέπει να τελειώσει εδώ πέρα. Ο Άρης είναι μεγάλος και πρέπει να συνεχίσει μεγάλος. Κοίταξε, κατορθώσαμε άλλη μια φορά να μας βγει η ψυχή για να πάρουμε ένα παιχνίδι που θεωρητικά ήταν δικό μας. Αλλά στο τέλος τα καταφέραμε. Το κλέψιμο στα 2 και 20 που βρήκε το κουράγιο να το κάνει. Ήταν τόσο πολύ μελέτη κάποια στιγμή που είχαμε κάνει από αυτούς που ξέραμε ακόμα και πού θα περπατήσουν ανεξάρτητα αν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Θα πάρεις το κύπελλο τώρα. Κράτησες αυτό το κύπελλο σαν το πιο πολύτιμο πράγμα που ίσως έχεις κρατήσει ποτέ στα χέρια σου. Είναι έτσι ή έτσι μας φάνηκε? Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα, γιατί πράγματι με την εθνική ομάδα δεν μπορώ να κρύψω ότι δεν έζησαν σπουδαίες στιγμές, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάτι ξεχωριστό. Και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, γιατί 22 χρόνια σε σωματιακό επίπεδο προσπαθούμε να σηκώσουμε ένα κύπελλο ευρωπαϊκό. Νομίζω ο Άρης άξιζε ένα ευρωπαϊκό κύπελλο, δεν μπόρεσε να το έχει καταφέρει τις προηγούμενες χρονιές. Και ήρθε η στιγμή, παρότι δεν έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ που θα μπορούσε, μέσα από το άγχος και το βάρος της μεγάλης ομάδος, κατάφερε στο τέλος με τη βοήθεια του κόσμου, που ήταν πολύ σημαντική, να κερδίσει αυτό το κύπελλο. Και ακόμα θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, που μπόρεσαν και μου χάρισαν αυτή τη στιγμή. Με τα έργα σου σαν ηγέτης του φετινού Άρη, τι μήνυμα θέλεις να περάσεις και σε ποιους? Το μήνυμα είναι ότι οι παίκτες αυτοί που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή τον Άρη είναι πολύ μεγάλοι παίκτες, αλλά νομίζω ακόμα δεν έχουμε παίξει σύμφωνα με αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δώσει κάτι παραπάνω, γιατί αυτός ο κόσμος αλλά και το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται τον Άρη μεγάλο όπως είναι πραγματικά, αλλά να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Το επόμενο βήμα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη μετά από 22 χρόνια σωματιακού αθλητισμού ποιο είναι? Νομίζω ότι η αγάπη για τον μπάσκετ δεν μας κάνει να σταματάμε στις φιλοδοξίες και στην προσπάθεια να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Νομίζω ότι ο Άρης καταρχήν πρέπει να συγκεντρωθεί μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία και να μπορέσει να επανέλθει στις καλές του στιγμές
ώστε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα και να παίξει του χρόνου στο κύπελλο πρωταθλητριών, που είναι το πρωτάθλημα που του αξίζει να παίζει και γιατί όχι να μπορέσει. Αυτή την αφλογιστία εμπειρων παικτών, περιφερειακών παικτών του Άρεος, δεν θέλω σε τέτοιες στιγμές ευδαιμονία, σας το πούμε. Ιδιαίτερα η ευτυχία γίνεται πολύ πιο μεγάλη όταν έχουμε περάσει διαπυρός και σιδήρου με τέτοια αγωνία και τέτοιο άγχος. Εσείς δικαιολογείτε όμως αυτό το, τους 6 πόντους στην περιφέρεια του Άρεος. Και, δηλαδή περιφέρεια λέμε και βάζουμε και τον Αγγελίδη στην περιφέρεια, που στην πραγματικότητα είναι ένα καλάθι του Μπουρτζούμι. Κύριε Πλατσούκα, δεν είναι καν 6 πόντια την περιφέρεια, διότι ο Γιαννάκης έβαλε το καλάθι μέσα από τη ρακέτα με μπάσιμο. Ο Αγγελίδης το έβαλε πάνω από το φάουλ από τη θέση του. Ναι. Και ο Μπουρτζούμι το έβαλε κοντά στο καλάθι. Υπήρχε παραχωρή κάποια ευθυνοφοβία σίγουρα. Εκείνος ο οποίος σούταρε μόνο με πίστη. Ήταν ο Βουρτζούμης. Ήταν ο Βουρτζούμης, ο οποίος ήταν άστοχος. Ναι. Αλλά σούταρε με πίστη. Έβλεπες κάποιον ο οποίος σούταρε πιστεύοντας ότι θα βάλει καλά. Δεν ξέρεις αν δεν μπήκε. Οι άλλοι όλοι σούταρανε πάρα πολύ δυστακτικά. Γι' αυτό και πολλές φορές ο Παναγιώτης Γιάννης ξεκίνησε να κάνει ένα μπάσμα για να δώσει μια πάσα. Τραβηχθήκαν στον Τάρπλε οι παίκτες και έμεινε μετέωρος και αναγκάστηκε να κάνει κάποιο σου το οποίο δεν είχε καλή ισορροπία με αποτέλεσμα να μην είχε καλή ευστοχή. Εσείς πιστεύετε, δεν έχω ακριβή στοιχεία να σας δώσω αυτή τη στιγμή για να είστε πιο απόλυτος σε αυτά που θα πείτε, αλλά με τα rebound που πήρε ο Άρης, που κυριάρχησε κυριολεκτικά, είδα ότι δεν μπόρεσε να βγάλει έναν εφηνδιασμό. Δηλαδή, παίρνανε οι αραιανοί παίκτες στα rebound, κυριαρχούσαν κάτω από τα καλάθια και γινόταν μια ανάπτυξη παιχνιδιού πάρα πολύ σιγανή. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση κατέβαινε η μπάλα, λες και ο Άρης ήθελε να σιγουρέψει την επίθεσή του απέναντι ποιον, απέναντι μιας ομάδας σαν την Εφές Πίλσεν, με παίκτες οι οποίοι ήταν κοντοί, βέβαια κάνανε ό,τι μπορούσαν και εκεί πέρα δεν πρέπει να κατηγορήσουμε τους Τούρκους, διότι οι Τούρκοι ό,τι μπορούσαν να δείξουν το δείξανε με το παραπάνω. Αντίθετα, εμείς ο Άρης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συνεπώς εγώ. Και βέβαια βλέπουμε πάντοτε εδώ πέρα τα στιγμιότυπα, τα πανηγύρια τα βλέπετε. Θα συνεχίσουμε να έχουμε εικόνα και θα έχουμε και νεότερες ανταποκρίσεις, θα έχουμε επαφή με το Τωρίνο, θα έχουμε, πιστεύω, από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Τουρόδημη και τους άλλους απεσταλμένους της ΕΡΤ3, θα μας πούν κάποια νεότερα πράγματα, κάποιες δηλώσεις κλπ. Όμως εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που είδαμε. Τελικά, η Εφές Πίλσεν αποδείχθηκε ένα σκληρό καρύδι για τον Άρη. Κατά την άποψή σας, ήταν η ομάδα η αξιόλογη, η δυνατή, ή έκανε ο Άρης το χειρότερο παιχνίδι που μπορούσε να κάνει? Ο Άρης την έδωσε το δικαίωμα και μπήκε στο παιχνίδι που είχε πέσει. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που λέγαμε και σε άλλες εκπομπές και σε άλλες ερωτήσεις συναδέλφων σας, ότι χαρακτήρα φαβορεί τον Άρη, είχα δηλώσει ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί από το παιχνίδι του Άρη. Αν ο Άρης παίξει καλά, όχι άριστα, καλά σχετικά, ο Άρης θα κερδίσει καθαρά. Εάν ο Άρης δεν παίξει καλά, τότε θα φέρει την Εφές Πίλσεν μέσα στο παιχνίδι και το παιχνίδι θα παιχθεί και το αποτέλεσμα θα είναι βέβαιο. Δυστυχώς, ο Άρης δεν έπαιξε όπως είπε πρέπει να παίξει, αλλά το ευτύχημα είναι και εκεί φαίνεται η μεγάλη ομάδα, η μεγάλη παίκτη και σε κακή μέρα που κερδίζουν το παιχνίδι. Ναι, να κάνουμε λίγο λιανά, το δεν έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Χωρίς να θέλω βέβαια να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είστε τεχνικός, δεν θέλω να πείτε, δεν μπαίνουμε σε λεπτό. Γιατί δεν έπαιξε ο Άρης? Εγώ θα ρωτήσω σαν απλός φίλαθλος. Ο Άρης δεν έπρεπε να δώσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι του? Κοιτάξτε να σας πω, δηλαδή τον πήγαινε αυτό το στυλ του παιχνιδιού να σας πω κάτι, που μας έδωσε σε τελευταία ανάλυση 50 πόντους σε 40 λεπτά. Έχουμε δει τον Άρη στα τελευταία παιχνίδια. Έχουμε δει τον Darplay να έχει μια κάμψη φοβερή μετά τον τραυματισμό του. Δηλαδή δεν είναι ο Τάρπλη ο οποίος κέρδιζε τα rebound τόσο εύκολα, οπότε ξεκαθάριζε και την πρώτη πάσα. Έχουμε ένα Τάρπλη ο οποίος αγωνιστικά δεν φαίνεται να είναι στην καλύτερη φυσική του κατάσταση. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία του, ο όγκος του και ο τρόπος που ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του τον διευκολύνουν να κερδίζει πάλι τα rebound, οι οποίοι να του ξεφελούν στα rebound. Παραδείγματος χάρη ο οποίος ήταν ένας παίκτης μέτριος για ξένος, αλλά πάρα πολύ καλός reboundίστας. Και πάρα πολύ καλό στην πρώτη πάσα. Έτσι λοιπόν, ο Γουίλτζερ μπορεί να μην έβαζε τους πόντους τους πολλούς, αλλά ήταν πάρα πολύ χρήσιμος, διότι παίρνοντας τα rebound και δίνοντας την πρώτη πάσα, ήδη είχε φύγει η μπάλα στο Γιαννάκη, ο Γκάλης ήδη βρισκόταν προς το κέντρο. Εδώ βλέπουν οι τηλεθεατές μας, έχουμε ζωντανή σύνδεση με το Λευκό Πύργο. Με το Λευκό Πύργο μας. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί τα πρώτα καραβάνια. Έχουν κατεβεί όλοι οι Θεσσαλονικείς. Εκεί θα γίνει το πανηγύρι. Κατεβαίνουν βέβαια οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ πανευτυχείς από αυτό το τελικό θριαμβευτικό
81-65 που τους εξασφαλίζει. Το και βέβαια γι' αυτό δεν είχαμε καμία αμφιβολία. Διαδικαστικό ήταν το παιχνίδι σήμερα. Ήταν διαδικαστικό. Πολλοί είπαν ότι ήταν διαδικαστικό και το παιχνίδι του Άριος. Εγώ προσωπικά βλέποντας τις λίγες εικόνες από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και όλο τον αγώνα από το παιχνίδι του Άριος, τολμώ να πω και δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας, η τοποθέτησή σας, ότι αν σήμερα απέναντι στην ΕΦΕΣ Πίλσεν ήταν ο ΠΑΟΚ, ο σημερινός ΠΑΟΚ, θα είχαμε μια διαφορά, θα είχαμε καταρχήν μια πολύ πιο άνετη νίκη της ελληνικής ομάδας, του ΠΑΟΚ εντοπιμένου, αν ήταν ο ΠΑΟΚ, και σίγουρα δεν θα είχαμε καθόλου άγχος. Θα ήταν εκεί, θα ήταν καθαρά διαδικαστικό. Όπως έτσι πιστεύαμε ότι θα γίνει και με τον Άρη. Αλλά δυστυχώς ο Άρης μας υπεγοήτευσε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ομάδα του Άρη που ξεκίνησε πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα. Με όλες τις εντυπώσεις υπέρ της. Πέρασε μια περίοδο μεγάλης κάμψης με τους τραυματισμούς, με την έλλειψη παικτών, με τις απουσίες παικτών. Ναι. Και από την άλλη, μιλάμε για έναν ΠΑΟ, ο οποίος αυτή τη στιγμή και τον τελευταίο μήνα έχει δείξει ότι. Μας έχει δείξει και το πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή η πιο καλή ομάδα της Ευρώπης. Θα θέλατε με δύο λόγια να σχολιάσετε, να τοποθετηθείτε γενικά μπροστά σε αυτό το ωραίο θέμα που βλέπουμε, αυτή την αποθέωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος του μπάσκετ, όπως είμαστε εμείς, που να μην χαίρονται ιδιαίτερα και να μην αισθάνονται ευτυχείς με τέτοιες σκηνές. Και βέβαια. Και πολύ θα ήθελα και εύχομαι να επαναληφθεί αυτό στις 15 Απριλίου. Σίγουρα όλοι το εύχονται. Όλοι το εύχονται. Θα έλεγα η χαρά όλων των φιλάθλων είναι καθολική. Η Θεσσαλονίκη, η Μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ, έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, αφού σήμερα, ειδικά σήμερα, βλέπει τις δυο μεγάλες ομάδες της να δείχνουν χειροπιαστά πλέον τη μεγάλη τους κλάση, την αξία τους. Δεν χωράει καμία συζήτηση, ανεξάρτητα αν η εμφάνιση του Άριος ήταν κακή και το επαναλαμβάνουμε. Αυτό που μένει είναι το τρόπαιο. Και βέβαια μακάρι και αύριο ο Ολυμπιακός να μπορέσει να ανατρέψει τα δυσμενή αυτά που δημιουργήθηκαν από τη χθεσινή ήττα του και να μπορέσει να προχωρήσει και αυτός. Αργότερα θα μιλήσουμε για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ, θα μάθουμε και το αποτέλεσμα της ιταλικής αναμέτρησης και θα ξέρουμε πλέον ποιον θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ απέναντί του στον ημιτελικό του Final Four του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Εσείς πιστεύετε ότι, από ό,τι κρίνετε, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα ξεχάσουμε σίγουρα εμείς οι φύλαθλοι, οι αριανοί ιδιαίτερα φύλαθλοι, αυτή τη λαχτάρα τη σημερινή και θα θυμούνται, όπως είπατε, την τελική επιτυχία. Από τις μεγάλες ώρες, νομίζω, αφού συνειδητοποιήσουν τι έγινε, αφού πανηγυρίσουν και επιγυρίσουν σπίτι και ηρεμήσουν, οπωσδήποτε θα συνειδητοποιήσουν πόσο δύσκολα κατεκτήθηκε η νίκη. Αλλά μετά 2-3 μέρες θα έχουν περάσει, όλα θα είναι παρελθόν. Το τρόπαιο θα είναι στα γραφεία του Άρη, η ιστορία έχει γράψει. Οι αριανοί φίλοι θα είναι υπερήφανοι. Κατεπέκτησαν όλοι οι φίλοι της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα οι αριανοί. Και πλέον έχει μπροστά του έναν άλλο Γολγοθά, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο Γολγοθά. Αλλά έχει και ένα χρονικό διάστημα οπωσδήποτε ικανό που θα τον δώσει την ευκαιρία να ανακάμψει και να παρουσιάσει το πραγματικό του πρόσωπο στα πλέον του πρωταθλήματος. Και βέβαια κύριε Τσάβα, να πούμε ότι στιγμές σαν αυτές που βλέπουμε τώρα ζήσαμε επανειλημμένως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη